ο Βαγγέλης Χρουβίμ, λοιπόν, σε άλλο ρόλο αυτή τη φορά. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς δεν σας ακούει ο Βαγγέλης. Έτσι κάνανε ένα πρόλογο με το τι ακριβώς κάνεις, τα ένθετα, τα σκίτσα, όλα αυτά. Ένα πρόμο πολύ όμορφο, στο μεταφέρω πολύ σύντομα. Να πω όμως ότι έχουμε και άλλο κόσμο μαζί, γιατί εσύ μου είπες, επειδή τώρα μας πασάρουν και λένε ο Βαγγέλης, να πούμε ότι εσύ ήθελες και άλλο κόσμο. Είναι μια μαζί. Συλλογική δουλειά. Γιατί είναι συλλογική 28 δουλειά. Σκητσογράφους, σχεδόν το σύνολο των σκητσογράφων των Ελλήνων. Ωραία. Πολύ ωραία. Να τους παρουσιάσουμε και αυτούς. Βαγγέλης Χερουβίμ, λοιπόν, αριστερά μου, θες να το κάνεις εσύ κάτι. Είναι ο κύριος Παναγιώτης. Αφήνοντάς μου το μικρόφωνο. Ο κύριος Παναγιώτης Μήλας. Καλημέρα. Μάλλον καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Παναγιώτης Μήλας. Είστε λίγο πιο παλιός από τους προηγούμενους. Πολύ πιο παλιός, ναι. Πάρα πολύ πιο παλιός. Είμαι από το 1975. Έχετε περάσει από τα περισσότερα σημαντικά έντυπα. Από την Αυγή, από το Ριζοσπάστη, από την Εξόρυμση, από το Έθνος. Από πολλά. Και ήμουν και αρχισυντάκτης στην Αυθεμπορική για αρκετά χρόνια. Μάλιστα. Και να πούμε ότι έχουμε μαζί μας και τον κύριο Βασίλη Παπαγεωργίου από την εφημερίδα Πριν. Ναι, γεια σας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να πάρουμε τα πράγματα από τη σειρά, Βαγγέλη, και να μας πεις πότε ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, αυτή η ιδέα μάλλον, που πήρε σάρκα και οστά. Και από ό,τι φαίνεται, θέλω να σας πω, θα σε μας βοηθήσει λίγο και ο Στέλιος εδώ να δώσουμε εικόνα, έχει από την ώρα που ήρθε αρκετό κόσμο, ο οποίος ανανεώνεται συνεχώς. Είναι σε έναν ιδανικό χώρο για να περάσει πολλοί κόσμος. Mm-hmm. Η ιδέα μας ξεκίνησε στην αρχή του χρόνου. Στην αρχή δεν φανταζόμασταν ότι θα γίνει τόσο γρήγορα, έτσι θα πραγματοποιηθεί, αλλά χάρη στη βοήθεια της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου αμέσως στήθηκε η έκθεση στις αρχές Μαρτίου στη Ρόδο. Το σκεπτικό ήταν να περάσει στα νησιά που υποδέχτηκαν τους πρόσφυγες όλο αυτό το χρόνο που πέρασε, και ακόμα υποδέχονται κάποια. Και έγιναν λοιπόν τα εγγένεια από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 7 Μαρτίου στη Ρόδο, και κατόπιν μεταφέρθηκε στην ΚΟ για μία εβδομάδα περίπου, Λέρο, Αγαθονήσι, και τώρα κάνει τον 4ο σταθμό της στην Αθήνα πριν να φύγει για τις Βρυξέλλες. Η αντίδραση του κόσμου εκεί? Ήταν πολύ ενθαρρυντική. Στη Ρόδο ειδικά, που ήμασταν και μια ομάδα 8 συναδέλφων, μας επισκέφτηκαν, αν και δεν μείναμε πολλές μέρες, μείναμε στα εγγένεια και την επομένη, μας επισκέφτηκαν σχολεία, δείξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πέρναγαν, θα καταλάβετε, πέρναγαν τα ωράρια. Και αν γίνεται στο μεταξύ, γιατί να εκμεταλλευόμαστε τον χρόνο, αν γίνεται να δείχνουμε σκίτσα, να με βοηθήσεις λίγο δεξιά και αριστερά. Μάλιστα, αν πάμε προς τα εκεί, ναι, θέλω με την ευκαιρία αυτή να πούμε, να μας το πείτε εσείς, ότι η έκθεση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Γιάννη Καλαϊτζή. Βλέπουμε σκίτσα του τώρα. Ναι, είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Γιάννη Καλαϊτζή, του συναδέλφου που δούλεψε για την έκθεση αλλά δεν πρόλαβε να τη δει. Έφυγε το Φεβρουάριο, και προς τιμήν του είναι η έκθεση, και μάλιστα το κεντρικό σκίτσο της αφίσας της έκθεσης αυτής είναι δικό του, με την περίφημη Γκουέρνικα που έχει φτιάξει. Mm-hmm. Ναι. Μάλιστα. Να ρωτήσουμε και εσένα, Βασίλη, εσύ συμμετέχεις με κάποια σκίτσα σου. Mm-hmm. Πόσα ακριβώς την έκθεση? Τέσσερα σκίτσα. Βέβαια, τα σκίτσα αυτά δεν είναι για να γελάσουμε ακριβώς. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο παραβάλλουμε ένα χιούμορ. Είναι ένα θέμα κριτικής. Κάνουμε δηλαδή μια κριτική στο ποιοι φταίνε για το πρόβλημα του προσφυγικού, με ποιο τρόπο φταίνε και τι ακριβώς γίνεται γύρω από αυτό σαν συνολική εικόνα. Εσύ μπαίνοντας λίγο πριν, όταν συναντηθήκαμε, μου μετέφερες ένα σχόλιο που έκανε κάποιος εδώ έξω από την έκθεση. Ναι. Γιατί να πούμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη και θετική αντιμετώπιση και καλωσόρισμα της έκθεσης αυτής από την πλειοψηφία, αλλά υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που σας λένε άλλα πράγματα. Ναι, φυσικά υπάρχουν άνθρωποι που αντιδρούν, γιατί έχουν μεγάλη επιφύλαξη με αυτή τη σώρευση προσφύγων στη χώρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τι κάνεις εσύ όταν είσαι εδώ ή αλλού και σου μεταφέρουν τέτοια σχόλια? Ποια είναι η θέση σου? Η θέση μου είναι ότι εγώ διατυπώνω μία άποψη δείχνοντας την μεγάλη εικόνα κατά κάποιο τρόπο, αλλά ταυτόχρονα μιλάω και αυτό το έχουμε βιώσει σαν άνθρωποι όλοι, μέσα από τη δισογραφία και μέσα από αυτό που συμβαίνει συνέχεια με πνιγμούς, σωσίβια κτλ. Πέρα από αυτό, αν κάποιος έχει μία άλλη άποψη, είναι δεκτή, μπορεί να τη ζητήσουμε μαζί του σε ένα πλαίσιο πάντα. Να ρωτήσω τώρα εσένα, Βαγγέλη, και για τις πιο συχνές ερωτήσεις που σου υποβάλλουν οι άνθρωποι που έρχονται εδώ, όσες ώρες είσαι βρίσκεσαι και εσύ εδώ και έχεις την ευκαιρία να συνομιλήσεις μαζί τους. Ποιοι είναι οι προβληματισμοί και τα ερωτήματα? Οι πιο πολλές ερωτήσεις και απορίες είναι για το ίδιο το ζήτημα, για το προσφυγικό. Ναι. Όπως σας είπε και πριν ο Βασίλης, αυτό που προσπαθήσαμε εμείς να κάνουμε είναι
να πούμε με άλλο τρόπο, με τον τρόπο που δουλεύουμε συνήθως, τις απόψεις μας, γιατί δεν θα δείτε μόνο μια απόψη βέβαια στα ανάμεσα 120 έργα που εκτίθενται. Υπάρχουν πολλές αποχρώσεις και αντιτιθέμενες ίσως σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά είναι είναι ένας τρόπος επικοινωνίας στο σκίτσο. Προσπαθήσαμε να πούμε μερικοί από εμάς και χωρίς λόγια ή με λίγα λόγια, να κραυγάσουμε, όπως λέμε στο κατάλογο που έχει βγει για την έκθεση, να κραυγάσουμε στη θέση, να φωνάξουμε στη θέση αυτών που δεν πρόλαβαν να φωνάξουν. Τώρα, όποια ένσταση υπάρχει, όποια άποψη, βέβαια την ακούμε και προσπαθούμε να το συζητήσουμε, αν και η συνηθισμένη μας δουλειά δεν είναι να συζητάμε πολύ. Αλλά όχι, αλλά εδώ σας δίνεται η ευκαιρία να το κάνετε και αυτό που φαντάζομαι ότι είναι επικοδομητικό, να ρωτήσω και εσάς. Αυτό το ζήτημα το προσφυγικό που μας απασχολεί τον τελευταίο αρκετό καιρό και προσπαθεί ο καθένας να το αντιμετωπίσει και να το δει από την πλευρά του. Εσείς που έχετε μεγαλύτερη εμπειρία, πόσο σοβαρό θεωρείτε ότι είναι και τι πληγές θα αφήσει? Πληγές θα αφήσει πάρα πολλές, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο γεννήθηκε και θα αργήσει πολύ, φαντάζομαι, να περάσει. Εμείς δεν έχουμε στόχο με την έκθεση αυτή να λύσουμε το πρόβλημα, απλά να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, και το σημαντικό για μας είναι ότι και γι' αυτό βγήκε και ο τίτλος που δόθηκε στην έκθεση, είναι το μετέωρο βήμα, γιατί αργήσαμε πολύ να πάρουμε την απόφαση να κάνουμε αυτή την έκθεση, γιατί είχαμε τον προβληματισμό πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Βέβαια, είναι πολύ ευαίσθητο και λεπτό ζήτημα. Έτσι. Και το σημαντικό είναι, και γι' αυτό έγινε και η έκθεση, το σημαντικό είναι ότι αποφασίσαμε όλοι μαζί ότι δεν θα δεχθούμε καμία λογοκρισία, ότι δεν θα μπούμε σε κουτάκια πρέπει δεν πρέπει, και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν εδώ όλες οι απόψεις, δεν έχει εξαιρεθεί κάποιο. Ακόμα και αντικρουόμενες, όπως ακόμα πήγε, και αντικρουόμενες, και αυτό είναι το σημαντικό. Και αυτή είναι η απάντηση σε αυτούς που έχουν κάποιες ενστάσεις. Ευχαριστούμε. Γιατί πολύ. Ακόμα και αν ρίξουν μια ματιά θα δούνε και τη δική τους άποψη. Αποτυπωμένη από κάποιο συνάδελφο. Άντζελα, ευχαριστούμε πολύ και τους τρεις. Βέβαια, είναι κάθε μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να έχουμε το χώρο για περισσότερο καιρό. Θα είναι μέχρι την Πέμπτη. Ωραία. Όλη μέρα έχουμε τρεις μέρες ακόμη, δηλαδή. Τέσσερις. Πολύ ωραία. Ακούμε. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Απόψε είναι το επίσημο άνοιγμα στις 8 η ώρα, που θα το κάνει ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νίκος Βούτσης, και κάνουμε μια προσπάθεια να έρθουν τις πρωινές ώρες σχολεία, μαθητές, για να ρίξουν μια ματιά και να κάνουν κάποια εργασία πάνω στο προσφυγικό. Ωραία, με πολύ ωραία. Με το καλό λοιπόν η έναρξη. Ευχαριστούμε πολύ, Άντζελα. Την Πέμπτη εδώ. Πολύ ενδιαφέρουσα, εμείς τη συστήνουμε ανεπιφύλακτα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ και τους τρεις και σε